Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είμαστε και σήμερα μαζί όπως κάθε μέρα 10 με 12 για να βλέπουμε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Συγχωρέστε με για τη φωνή μου, απλά εμείς που μιλάμε και λίγο παραπάνω είμαστε και λίγο περισσότερο ευαίσθητοι, οπότε θα με ανοιχθείτε σήμερα κάπως έτσι. Λοιπόν, ξεκινώντας θα δούμε ότι σήμερα τα θέματα είναι πολλά, υπάρχει πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα. Καταρχάς, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε περαιτέρω χαλάρωση των capital controls με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Θα δούμε στη συνέχεια τι περιλαμβάνει η απόφαση. Επίσης, κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα στη Βουλή, η ψήφιση του οποίου θα γίνει την Πέμπτη. Τώρα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Μυτιλινέως θα ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 9 μήνου. Θα γίνει πριν την έναρξη της συνεδρίας, οπότε αναμένουμε σε λίγη ώρα τις επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα, για να επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε σχόλια και παρατηρήσεις στα social media του καναλιού SBC TV Channel για το Facebook και Twitter, παπάκι Εσροδοπούλου, και στο email esrodopoulou@sbctv.gr. Αναμένουμε και το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Χθες είδαμε να καταγράφει μικρή άνοδο 0,4% περίπου. Να δούμε πώς θα κινηθεί και σήμερα. Μέχρι να δούμε το άνοιγμα, ελάτε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα. Σε ποτάμι έχει μετατραπεί η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στη Νέα Πέραμο από τα ξημερώματα λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολλοί οδηγοί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και στην εθνική οδό. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό στο 31ο χιλιόμετρο από τη Νέα Πέραμο προς Μέγαρα, ενώ στην εθνική κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο διεξάγεται μόνο από την δεξιά μεσαία λωρίδα. Από την πυροσβεστική τώρα έγινε γνωστό ότι έχουν παγιδευτεί αρκετά αυτοκίνητα στα παραπάνω σημεία, όπου ήδη βρίσκονται συνεργεία και προσπαθούν να απομακρύνουν οδηγούς και επιβάτες. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα. Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και έχει στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, όπως προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος. Πάμε σε αυτό το σημείο στην αίθουσα σύνταξης και τη συνάδελφο Ειρήνη Γεωργιλέα, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Σοφία. Έχουμε λοιπόν νέες αλλαγές και είναι σημαντικό να τις δούμε αναλυτικά. Μιλάμε για τα capital controls. Έχουμε νέα χαλάρωση. Έχουμε φτιάξει και δύο κάρτες για να τα δούμε μαζί. Καταρχάς, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πλέον επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών 100% και όχι 50% που ίσχυε μέχρι τώρα, του ποσού, του χρηματικού ποσού, το οποίο μεταφέρεται από το εξωτερικό. Αυτό θα ισχύει από 1η 12ου, με μεταφορά πίστωση σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα ίσχυε η ανάληψη μετρητών 50%, τώρα μπορεί να γίνει 100% ανάληψη μετρητών. Και πάμε και στη δεύτερη περίπτωση. Επιτρέπονται συναλλαγές για νομικά πρόσωπα ή επιτιδηματίες προς το εξωτερικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ήταν 10.000 ευρώ, τώρα μιλάμε για 20.000 ευρώ. Και τέλος, Σοφία, επιτρέπεται και το άνοιγμα λογαριασμού στα φυσικά πρόσωπα που σήμερα δεν διέθεταν και επίσης μπορούν και να βάλουν και κάποιον συνδικαιούχο στον λογαριασμό. Αυτές είναι οι αλλαγές, η νέα χαλάρωση στα capital controls, οι αλλαγές που έχουμε και θα ισχύουν από 1η 12ου. Να πούμε βέβαια και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, πως εντός των ημερών το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει στην ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων ύψους περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ,
ευρώ, που στόχος αυτής της κίνησης είναι να βελτιωθεί η ρευστότητα των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και γενικώς να υπάρχει μια διευκόλυνση, ναι, στην επόμενη έξοδο στις αγορές. Κοίτα, είναι ένα μικρό βήμα. Είμαστε ήδη σε capital controls εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Είναι ένα βήμα μέχρι να δούμε την πλήρη άρση τους, γιατί έχουμε κεφαλαιακούς περιορισμούς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλους. Αναμένουμε λοιπόν και τα επόμενα βήματα. Ειρήνη, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ κατατέθηκε στη Βουλή χθες και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου καταβάλλεται το 2017 ποσό 720 εκατομμυρίων ευρώ για την εφάπαξη παροχή κοινωνικού χαρακτήρα ως διανομή κοινωνικού μερίσματος για την στήριξη των οικονομικά δύναμων και ευάλωτων οικοκυριών. Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, το μέρισμα θα ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν σε 3,4 εκατομμύρια πολίτες με προτεραιότητα στους ανέργους. Τα κριτήρια που θα τεθούν είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακής κατάστασης και το μέρισμα θα είναι, όπως είπαμε, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν το κοινωνικό μέρισμα. Τώρα προχωράμε, συνεχίζουμε και με την ψήφιση που έγινε χθες με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ρυθμίζεται η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών, ενώ η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ καταψήφισαν την αρχή του νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν και οι τροπολογίες για το καζίνο της Πάρνηθας για την μείωση του φόρου, συντελεστή φόρου από το 20% στο 5% επί της διαφήμισης στους τηλεοπτικούς σταθμούς, για την εξομάλυνση των συντάξεων χειρίας και την προσωρινή σύνταξη για δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά και για την παράταση της προθεσμίας σε θελουσίας δήλωσης εισοδημάτων. Τώρα, στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για το swap 20 παλαιών εκδόσεων του ελληνικού δημοσίου με 5 νέες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Κάποιες τεχνικού περιεχομένου περισσότερο διευθετήσεις που χρειάζονταν έχουν γίνει, οι κάτοχοι των ομολόγων έχουν ενημερωθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός δηλώνει έτοιμος για το επόμενο στάδιο. Το θέμα βεβαίως είναι πότε θα ανάψει το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το πιθανότερο είναι πως κάτι τέτοιο θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και πιθανότατα εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ωστόσο, ο σχετικός προγραμματισμός του Οικονομικού Επιτελείου δεν σταματά εδώ, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται και νέα έξοδος στις αγορές, αυτή τη φορά προς αναζήτηση φρέσκου χρήματος κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Την ίδια ώρα την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει πολλές πιθανότητες να αρχίσει να αυτοχρηματοδοτείται με τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2019, εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Klaus Regling, μιλώντας στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bridge του Βελγίου. Απευθυνόμενος στους φοιτητές του Κολεγίου της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Regling μίλησε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης στα προγράμματα διάσωσης και την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο επικεφαλής του ESM υπενθύμησε ότι διανύει το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος και υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει δεσμευθεί. Τώρα, με πλήρη υπερκάλυψη της υστέρησης των εσόδων από την συγκράτηση δαπανών, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού επανήλθε εντός στόχων, εμφανίζοντας μάλιστα υπέρβαση 116 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου δείχνουν μαύρη τρύπα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στην υπέρβαση των επιστροφών φόρων κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο.
Στο δεκάμηνο, οι επιστροφές φόρων άγγιξαν τα 4,5 δισεκατομμύρια, όταν στο σύνολο του έτους θα έπρεπε να είναι 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα προεπιστροφών φόρων υστερούν κατά περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο και τα έσοδα από κρατικοποιήσεων κατά 54 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη στέρηση εμφανίζουν και τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 577 εκατομμύρια ευρώ, ένα θέμα το οποίο θα τα δούμε αναλυτικότερα και στην συνέχεια με την βοήθεια της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Γκίτση. Τώρα, πάμε και στις δηλώσεις τις οποίες προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα της αρπαχτής χρεοκόπησε μαζί με την Ελλάδα της κρίσης και δεν θα την αφήσουμε να ξαναγυρίσει. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 6ο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή. Τόνισε επίσης ότι έχουμε την υποχρέωση όλοι μαζί να δώσουμε όθηση ξανά στην Ελλάδα της δημιουργίας και να κλείσουμε το δρόμο προς εκείνους τους παραδείσους των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Βρεθήκαμε ως χώρα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο της χρεοκοπίας. Δεν είναι γιατί δεν είχαμε δυνατότητες, ούτε γιατί όπως μας λέγανε ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας και από τις ικανότητές μας. Αλλά γιατί πάντοτε σε αυτόν τον τόπο συνυπήρχαν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της παραγωγής και της δημιουργίας, με την οποία ήρθαμε σήμερα σε επαφή και χθες και σήμερα σε αυτό εδώ το συνέδριο με τους εκπροσώπους της, και από την άλλη μεριά η Ελλάδα της διαφθοράς και της αρπαχτής. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πρώτη, η Ελλάδα της παραγωγής, του μόχθου, της δημιουργίας, πάσχιζε να αναδείξει τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου να χτίσει, να δημιουργήσει, να κινήσει τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Η δεύτερη κοίταζε πάντα πώς θα απομυζήσει τον κόπο και τις δυνατότητες της πρώτης. Η Ελλάδα της αρπαχτής χρεοκόπησε μαζί με την Ελλάδα της κρίσης. Δεν πρόκειται να επιστρέψει, δεν θα την αφήσουμε να επιστρέψει. Από εδώ και στο εξής, έχουμε όλοι μαζί την ευθύνη, έχουμε όλοι μαζί την υποχρέωση να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της δημιουργίας. Και εμείς αυτό θα επιμείνουμε. Στην προσπάθεια να θεμελιώσουμε, να χτίσουμε, να δώσουμε όθηση στην Ελλάδα του μόχθου και της δημιουργίας, κλείνοντας ταυτόχρονα με όλα τα μέσα τον δρόμο για την παράδοση της χώρας για άλλη μια φορά στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την γεωγραφική και γεωπολιτική τοποθεσία της χώρας, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακό, κόμβο εμπορίου, κόμβο μεταφορών, δεν έχουμε παρά να επικεντρωθούμε στη Θράκη και να την αξιοποιήσουμε. Σήμερα λοιπόν η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς της περιθωριοποίησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τίνει να μετατραπεί σε πόλο σημαντικών εξελίξεων που αξιοποιούν και ισχυροποιούν τη θέση της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Στρασβούργο, είπε ότι μεταρρυθμίσεις και λιτότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα, σημειώνοντας ότι η λιτότητα έχει παρατραβήξει στην Ελλάδα και η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα είναι να αποκαταστήσει μια ανταγωνιστική οικονομία και μια λειτουργική δημόσια διοίκηση. Is to restore a competitive economy and a well-functioning public administration. And this is my goal, to assume full ownership of a bold reform agenda that will be implemented with speed and efficiency. Syriza made a very conscious choice to overtax the Greek middle class and place an unnecessary burden on the real economy in order to leave the Greek public administration intact. I think this was a wrong choice. But it was also a choice that was partially accepted by our creditors without much consideration on the impact it would have on the real economy, on job creation and on social cohesion.
Και να κλείσουμε τώρα με τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά. Πληθαίνουν οι επαφές, οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης εν ώψη του δεύτερου γύρου των εκλογών για την ηγεσία του νέου φορέα της κέντρο αριστεράς. Φόφη Γεννηματά και Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιούν από σήμερα και χθες συναντήσεις και τηλεφωνικές επαφές με προσωπικότητες του χώρου. Ενώ την ίδια ώρα τα επιτελεία τους έχουν επικεντρωθεί στη μάχη της ψήφου. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο debate που εκτός απρόπτου θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΣΕΡ την Πέμπτη. Κοινή αγωνία και των μονομάχων της Κυριακής είναι το ύψος της προσέλευσης να μην είναι κατά πολύ μικρότερο από τις 200.000 που πήγαν στις κάλπες του πρώτου γύρου. Οπότε αναμένουμε, φίλες και φίλοι, και από εκεί τις εξελίξεις που έρχονται. Λοιπόν, αυτή είναι η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα, οι σημαντικότερες ειδήσεις. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για χρήσιμες πληροφορίες, διαφημίσεις, να πάρουμε και μια ανάσα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Εν τω μεταξύ, όσο περιμένουμε και το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστήριου, να σας πούμε ότι η Ευρώπη σήμερα κινείται σε έντονα
πτωτικούς δρόμους, κυρίως εντάξει, στην Φραγκφούρτη που χωρεί κατά 0,79%, κα 40% στο Παρίσι στο μείον 0,39%, στα ίδια επίπεδα και η πτώση για τον Φούτσε 100 στο Λονδίνο με πτώση 0,35%, Ισπανία με απώλειες που ξεπερνούν το 0,80%, Ιταλία επίσης κοντά στο 1% η πτώση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στις μετοχές, γεγονός το οποίο να επηρεάσει αρνητικά και το ελληνικό χρηματιστήριο. Μέχρι όμως να δούμε πώς θα ανοίξει η δική μας αγορά, ελάτε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Αυγή». Ξέπλυμα φοροφυγάδων. Η Νέα Δημοκρατία νομιμοποιεί τους φορολογικούς παραδείσους. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάδα της αρπαχτής τελείωσε και δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι. Έκθεση της Credit Suisse. Το 1% κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Επίσης, στη Βουλή το κοινωνικό μέρισμα ψηφίζεται την Πέμπτη και ο Άλεξης Τσίπρας στην Κομωτινή προαιρετική η δικαιοδοσία του Μουφτή. Τέλος το χάρτινο εισιτήριο. Επίσης, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, δικαίωμα κάθε παιδιού να βρίσκεται με την οικογένειά του και νέα χαλάρωση των capital controls. Αυτά αναφέρει στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα Αυγή. Πάμε και στην Δημοκρατία. Ναι στο μέρισμα, λέει το 59%. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για την Δημοκρατία καταγράφει το κλίμα για τα δώρα Τσίπρα. Μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, παρότι η ψαλίδα πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό 9,5%. Οδηγός, τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να εισπράξουν το βοήθημα. Και Πούτιν και Ερντογάν συμφώνησαν για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου. Ατελείωτο σύριαλ με την αμαρτωλή BMW που χρησιμοποιούσε ο Βενιζέλος δίνουν 11.700 ευρώ για καινούρια λάστιχα και απίστευτη ομολογία Βούτσι, δεν νομοθετήσαμε πάντοτε όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Μαθητές μετά από κλήρωση θα ταξιδέψουν με υποβρύχιο και άλλη βόμβα, γυναίκα τραπεζίτη μπλεγμένη σε σκάνδαλο με κόκκινα δάνεια. Προχωράμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους Ευρωπαίους. Άρθρο του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Στέφαν Λεβέν στο Έθνος. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Γκέτενμποργκ, ο Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας γράφουν για το μέλλον της Ευρώπης. Μεγάλο στίχημα η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας. Σπάνε τα capital controls για άνοιγμα νέων λογαριασμών σε τριπλό ρήγμα στους ελέγχους κεφαλαίων, προχωράει η κυβέρνηση ανάσα για πολίτες και επιχειρήσεις. Paradise Papers, Ομοσχοβησή, το σκοτάδι και το βαμπύρ της φοροδιαφυγής, Συμμαχία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη αυστηρών μέτρων και των φορολογικών παραδείσων. Προχωράμε με την ελευθερία του τύπου, κραυγή μελοθάνατων για το ματωμένο μέρισμα. Το δίκτυο φωνάζει για επιστροφές παρανόμως παρακρατηθέντων από το 2010 και για την εισφορά αλληλεγγύης. 1.900.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ούτε φράγκο, αγανάκτηση αστυνομικών, τα δικά μας λεφτά πότε, αναρωτιούνται. Και καταδικάστηκε ο Καμένος για το λιντσάρισμα του Πάχτα, θα πληρώσει 15.000 ευρώ συν τα έξοδα της δίκης. Σκάνδαλο με βλήματα. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου δεν θα μπορούσε να σταθεί υπουργός άμυνας με τέτοιες αποκαλύψεις. Επίσης προχωράμε. Ρένα Δούρο ευθέως απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ επενδύσεων και κανονικών μισθών, η Περιφερειάρχης. Τσίπρας με δώρα στη μουσουλμανική μειονότητα ομιλία στην Κομωτινή και ρίχτερ βροχής γκρέμισαν τη ΣΥΜ. Μεγάλες καταστροφές είχαμε και εκεί. Χαλάρωση. Μια τρύπα στο νερό εντός παρενθέσεως με νέους λογαριασμούς στα capital controls. Ελεύθερος τύπος. Η κοροϊδία με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Σταγόνα στον ωκεανό των περικοπών η επιστροφή εισφορών. Συνταξιούχος με αποδοχές 1.260 ευρώ που θα χάσει σωρευτικά 22.000 έως το 2022 θα πάρει αναδρομικά 278 ευρώ. Και η επιστροφή εισφορών θα φορολογηθεί με 20% ενώ θα μπορεί να κατασχεθεί για χρέη προς εφορία και ταμεία. Βόμβα και από τη ΔΕΗ που ζητάει εκτός από τα 360 εκατομμύρια άλλα 375. Επίσης, κίτρινη κάρτα κομισιών σε ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία, μπλόκαραν μεταρρυθμίσεις, πάγωσαν την αξιολόγηση, πισωγύρισμα η επαναφορά αιώνιων φοιτητών και κατάργηση συμβουλίων ΑΕΗ. Ο νέος νόμος για επιλογή διευθυντών δεν εγγυάται αξιοκρατία. Κριτική για συρρήκνωση πειραματικών και εξαφάνιση ολοήμερων ΕΑΕΠ δημοτικών σχολείων.
Επίσης, αλλαγές στα capital controls για χρήματα από καταθέσεις στο εξωτερικό. Κάνει εδώ και σε αυτό το θέμα αναφορά ο Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε στην εστία. Εκπτώσεις Τσίπρα προς την διαπλοκή, μειώνει τους φόρους της Elite που καταγγέλει. Επίσης, αποθεματικό ευρωζώνης για έκτακτες κρίσεις, εντυπωσιακές προτάσεις του Γάλλου Λεμέρ. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαμποτά στο Λονδίνο. Η Μιράντα Ξαφά παρουσίασε σε επενδυτές ζωφερή την εικόνα της οικονομίας μας. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για την φερόμενη ως άτυπη σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη. Επίσης, νέα χαλάρωση των capital control, ανοίγει άνοιγμα λογαριασμού και προσθήκη δικαιούχων, ανάληψη στο 100% ποσών που ήρθαν από το εξωτερικό, τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις. Επίσης, εξεταστική για την υγεία, οικογενειακές ιστορίες στο Ελκερυπνό, ηλεκτρονικά εισιτήρια από αύριο, τέλος χαρτί και στο βήμα του Μαρινάκη, δεν υπέγραψε τη σύμβαση και απολύθηκε. Περνάμε και στην εφημερίδα Καθημερινή, η Λέσβος εκπέμπει SOS. Γενική απεργία τη Δευτέρα, 32.000 οι κάτοικοι και 8.300 οι μετανάστες. Επίσης, δίνουν μέρισμα, κόβουν επενδύσεις, ψαλίδι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως σας είπαμε και πριν, θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης, ο Νίμης καλεί την Αθήνα και τα Σκόπια, διεργασίες για το όνομα, τουρισμός μπαχαλάκιδων στην Αθήνα εν ώψη Πολυτεχνείου και... Εγκρίθηκε το πρώτο ψηφιακό. Χάπι θα μαρτυράει όσους το ξεχνούν. Και να πούμε λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό. Εγκρίθη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγκρίθηκε λοιπόν το ψηφιακό χάπι, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα και θα ειδοποιεί τον ιατρό αν και πότε ο ασθενής πήρε το φάρμακό του. Αυτό θα συνταγογραφείται για ασθενείς με σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή και μείζωνα κατάθλιψη. Και από την Καθημερινή πάμε στην Κόντρα Νιούς. Νηστικούς ήθελε να αφήσουν τους φτωχούς τα Χριστούγεννα, κατηγορούν τον Αλέξη που θα μοιράσει 1,4 δισεκατομμύρια σε ανέργους και μικροσυνταξιούχους και θα κινηθεί επιτέλους η αγορά. Οι ενοχοί που χρέωσαν τη χώρα με 350 δισεκατομμύρια και έφεραν την Τρόικα και τα μνημόνια. Με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου, τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, απίστευτο, ανακαλύφθηκαν τυχαία 1000 έγγραφα του 1897 στην Βουλή και νέα χαλάρωση των capital controls. Πάμε και στην αυτεμπορική. 6 απειλές για την οικονομία. Μόνο με ισχυρή ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος για το 2018. Κύριος κίνδυνος, η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος ιονής στασιμότητας. Επίσης, νέα παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα έως 25 εντεκάτου. Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, επιβεβαίωση του δημοσιεύματος της ναυτεμπορικής. Και κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα, κυρίαρχος παίκτης στην αγορά πετρελαίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε και στα νέα. Σεσημασμένο πλεώνασμα. Όταν το παρελθόν εκδικείται, στάση πληρωμών από το δημόσιο για να δώσουν μέρισμα, πνίγει την οικονομία. Αλέξης Τσίπρας, Μάρτιος 2014, το πλεώνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες. Σε αυτό κρύβεται το δρόμο εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων κτλ. Αναφέρονται λοιπόν τα νέα σε κάποιες παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το μεγάλο ξεπούλημα, το Πεντάγωνο ζητούσε από τον μεσάζοντα να τους πει ποιος θα υπέγραφε, αυτά αφορούν την υπόθεση Καμένου και η Βενεζουέλα, το παράδειγμα δημοκρατίας, χρεοκοπεί. Και ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από τη λαϊκή κατοικία. Κυβέρνηση και τράπεζες φύγουν τον κλείο με απειλές και καταστολή για την θωράκιση του τραπεζικού συστήματος. Αναπτυξιακό συνέδριο στην Κομωτινή. Επενδυτικά φιλέτα για το κεφάλαιο σε ενέργεια και μεταφορές. Κοινωνικό μέρισμα. Κανονικότητα. Είχαμε ζωή και η διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Και 44η επέτειος του Πολυτεχνείου. Ζωντανό και επίκαιρο το αντιυμπεριαλιστικό μήνυμα του Νοέμβρη. Thank you.
Λοιπόν, έντονα πτωτική είναι η κίνηση σήμερα στις διεθνείς αγορές. Βλέπουμε έχει ανοίξει και το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι απώλειες προς το παρόν είναι μικρές. Να δούμε αν θα επηρεαστεί από το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών. Στο μείον 0,05% αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης, στα 2,4 εκατομμύρια ο τζίρος. Πάμε να συνδεθούμε και με την αίθουσα σύνταξης και την Ειρήνη Γεωργιλέη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των αγορών σήμερα. Ειρήνη, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, δεν έχουμε ήχο να διορθώσουμε το πρόβλημα και θα επιστρέψουμε στις διεθνείς αγορές. Όπου... Είμαστε εντάξει, Νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί ο ήχος. Λοιπόν, έλα, σε ακούμε. Να ξεκινήσουμε για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες ξεκίνησαν τις συναλλαγές με απώλειες. Ναι. Γενικά το κλίμα έχει επιβαρύνει. Οι πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τις πιέσεις αυτές βλέπουμε στο αργό πετρέλαιο και αυτές έχουν επηρεάσει τις ευρωπαϊκές αγορές. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τις αγορές. Έχουμε απώλειες του FTSE 100 0,29%. Τόσο και για το γερμανικό δίκτυο DAX 0,66%, απώλειες και για τον γαλλικό δίκτυο CAC 40 0,21%, τόσο για τον δίκτυο του Μιλάνου 0,74%, απώλειες και για τον δίκτυο της Ισπανίας 0,54%. Για ποιο λόγο, Ειρήνη, βλέπουμε ότι έχουν τέτοια ένταση σήμερα οι πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές? Λοιπόν, όπως είπαμε, το πετρέλαιο είναι αυτό το οποίο έχει επηρεάσει σήμερα τις αγορές, διότι είχαμε την έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, η οποία έκανε λόγο για χαμηλότερη ζήτηση φέτος και το 2018. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη όθησε και την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω σε απώλειες. Μάλιστα, οι απώλειες κάποια στιγμή άγγιξαν το 1% στο πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, κοντά στο 1%, 0,93% συγκεκριμένα. Και βλέπουμε και τη τιμή του αργού να διαμορφώνεται στα 55,19 δολάρια ανά βαρέλι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε να έχουμε πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που έχουμε και αρκετά εταιρικά αποτελέσματα, οπότε και οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και εκεί. Μάλιστα. Οπότε κρατάμε έτσι το γεγονός ότι το πετρέλαιο είναι αυτό που δημιουργεί πίεση στις αγορές. Να δούμε αν θα επηρεαστεί και η ελληνική αγορά. Τώρα, μιας και μιλάμε για τα εμπορεύματα, πες μας ποια είναι η εικόνα και του χρυσού αυτή την ώρα. Λοιπόν, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, στο χρυσό βλέπουμε κέρδη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 1.284 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας ανωδική πορεία 0,09%. Και η Σοφία, να ρίξουμε και μια ματιά και στις ισοτιμίες ευρώ δολαρίου, ξεκινώντας από εδώ. Το ευρώ λοιπόν διαμορφώνεται στο 1,1831, καταγράφοντας κέρδη 0,27%. Κέρδη βλέπουμε και στην στερλίνα 0,14%. Και η ισοτιμία στερλίνας δολαρίου διαμορφώνεται στο 1,3183. Λοιπόν, πριν πάμε στις ασιατικές αγορές και στη Wall Street, να δούμε τι έγινε με την Airbus, γιατί η άνοδος της τιμής της μετοχής τράβηξε το ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο είδαμε αυτή τη σημαντική άνοδο? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη μετοχή της Airbus στο χρηματιστήριο στο Παρίσι να καταγράφει άνοδο 3% και μάλιστα έχει ξεπεράσει και το 3%, που οφείλεται όμως αυτή η άνοδο, Σοφία, οφείλεται στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε μία παραγγελία 400 αεροπλάνων Α320 από τον επενδυτή Bill Frank και τη Syndico Partners. Πρόκειται για μια αμερικανική εταιρεία
ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για παραγγελία ρεκόρ για την Airbus και αυτό το γεγονός όθησε την μετοχή της στο 3%. Αυτές τις ημέρες, Σοφία, πραγματοποιείται μία αεροπορική έκθεση στο Ντουμπάι και γι' αυτό έχουμε τέτοιες ειδήσεις και τέτοιες εξελίξεις. Να πούμε πως το συγκεκριμένο deal είναι και από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της αεροπλοείας και το μεγαλύτερο σίγουρα για την ιστορία της Airbus, διότι η Airbus σε σχέση με την Boeing, καθώς είναι οι δύο εταιρείες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, είχε μείνει πίσω στο επίπεδο των παραγγελιών. Τώρα όμως με αυτή την παραγγελία την ξαναβάζει δυναμικά στο παιχνίδι και επίσης να πούμε πως θα δώσουν άλλη μία μάχη αυτές οι δύο εταιρείες, η Boeing και η Airbus. Πρόκειται για την Flight Dubai, διότι και η συγκεκριμένη εταιρεία θα πραγματοποιήσει μία παραγγελία για 175 επιβατικά αεροσκάφη, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια από τις δύο εταιρείες, η Ευρωπαϊκή ή η Αμερικανική, τελικά θα πάρει αυτήν την παραγγελία. Και φυσικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το ύψος της παραγγελίας. Να υπενθυμίσουμε πως τώρα το ύψος της συγκεκριμένης παραγγελίας των 400 αεροπλάνων είναι 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη Μάλιστα. παραγγελία. Λοιπόν, πάμε τώρα, Ειρήνη, και στις ασιατικές αγορές, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Είχαμε και ανακοίνωση μακροοικονομικών στοιχείων από την Ιαπωνία, συγκεκριμένα για την ανάπτυξη εκεί. Τι έδειξαν τα στοιχεία και πώς επηρεάστηκαν και οι αγορές συνέχεια? Και οι ασιατικές αγορές, Σοφία, έχουν επηρεαστεί από την τιμή του πετρελαίου, από την πτώση που παρατηρείται, και γι' αυτό το λόγο είδαμε απώλειες. Να ξεκινήσουμε από τον Ιαπωνικό δείκτη Nikkei, ο οποίος πρόκειται και για άλλη μία μέρα, έκτη μέρα συγκεκριμένα, που καταγράφει απώλειες ο συγκεκριμένος δείκτης. Πτώση λοιπόν 0,82%. Απώλειες βλέπουμε και στον κινέζικο δείκτη Hansen 0,05%. Τώρα παρατηρούν πως ο δείκτης της Σαγκάη πραγματοποιεί ανωδική πορεία 0,14%, ενώ μέχρι πριν από λίγο κατέγραφε και αυτός απώλειες. Και να σταθούμε λίγο στην Ιαπωνία, διότι είχαμε και εδώ αποτελέσματα. Το ΑΕΠ λοιπόν της χώρας αυξήθηκε σε αιτήσια βάση 1,4% το τρίτο τρίμηνο, λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Και τα στοιχεία αυτά ήταν και λίγο καλύτερα των προβλέψεων των αναλυτών, που περίμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3%. Να πούμε πως η αδυναμία που εμφανίζουν οι καταναλωτικές δαπάνες εκτιμάται πως θα είναι προσωρινή, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν, καθώς η οικονομία πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, κάτι που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει μελλοντικά την εγχώρια κατανάλωση. Από την Ασία να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε πώς κινήθηκαν εκεί χθες οι δείκτες και τι αναμένουμε και σήμερα, τι μας δείχνει η προσυνεδρίαση. Λοιπόν, και στην Wall Street χτες είχαμε απώλειες, 0,13% για τον Dow Jones, πτώση 0,23% για τον S&P, απώλειες 0,29% για τον Nasdaq, και σήμερα επίσης τα futures δείχνουν απώλειες. Και εδώ το κλίμα, γενικά το επενδυτικό κλίμα, έχει επηρεαστεί από την πτώση, όπως είπαμε και προηγουμένως, της τιμής του πετρελαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν βλέπουμε και τεράστια επιρροή στην εικόνα. Βεβαίως, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφάλεια συμπεράσματα. Ενδεικτικά, εγώ να σας πω ότι αυτή την ώρα στήριξη δίνει η μετοχή του ΟΠΑΠ, που ενισχύεται κατά 3,81%, φολή-φολή, Μυτιλινέως και Σαράντης. Είναι οι μοναδικές μετοχές οι οποίες καταγράφουν άνοδο. Ωστόσο, είναι αρκετές οι μετοχές οι οποίες υποχωρούν. Η μετοχή του ΑΔΜΙΕ είναι στο μείον 1,11%. Η Lambda Development υποχωρεί κατά 0,89%. Στα ίδια επίπεδα η πτώση για ελληνικά πετρέλαια και Coca-Cola 3Ε. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες της ενέργειας υποχωρούν σήμερα, και η Motor Oil στο μείον 0,25%. Η οποία Motor Oil ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Και ο ΤΕΜ με πτώση μικρή, και η μετοχή του Τιτάνα επίσης με μικρές απώλειες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε στην πορεία της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν,
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το ολικό χρηματιστήριο το παλεύει και σήμερα. Στο 0 αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα. Δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας και όλες οι λεπτομέρειες. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό. Βεβαίως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό, γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό πάει σε κάποιες επιστροφές συνταξιούχων που δικαιούνταν ένα μέρος των συντάξεων και κατά λάθος βγήκαν από τους λογαριασμούς τους. Και από την άλλη πλευρά είναι και το ποσό το οποίο θα πάει στην ΔΕΗ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τις κάρτες για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς προβλέπεται για το κοινωνικό μέρισμα. Όπως είπαμε, λοιπόν, το σύνολό του είναι 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτακτη ενίσχυση 720 εκατομμυρίων ευρώ θα πάει στα 3,4 εκατομμύρια πολίτες. Το υπόλοιπο ποσό θα πάει σε επιστροφές σε συνταξιούχους. 315 εκατομμύρια ευρώ είναι ανάποδα εδώ και απλά το διορθώνουμε. Και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή στη ΔΕΗ, θα πάνε 360 εκατομμύρια ευρώ. Φεύγουμε από αυτή την κάρτα και πάμε στην επόμενη, όπου μας λέει ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα. Σε ό,τι αφορά τους άγαμους, αυτοί που έχουν ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ θα ενισχυθούν με 450 ευρώ. Από 3.001 μέχρι 6.000 θα πάρουν 350 ευρώ. Και από 6.001 μέχρι 9.000 ευρώ, 250 ευρώ. Τώρα, παντρεμένοι χωρίς παιδιά. Εδώ, όταν το ετήσιο εισόδημα είναι 4.500 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 675 ευρώ. Από 4.501 ευρώ μέχρι 9.000 θα πάρουν 525 ευρώ. Και στην επόμενη κλίμακα θα λάβουν 375 ευρώ. Στους παντρεμένους τώρα με ένα παιδί τα ποσά σαφώς είναι πιο αυξημένα. Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 5.250 ευρώ θα λάβουν οι οικογένειες με ένα παιδί 787,5 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα 5.259 μέχρι 10.500 ευρώ θα λάβουν 612 ευρώ. Και στην επόμενη κλίμακα, οικογένειες με ένα παιδί, παντρεμένοι με ένα παιδί, θα λάβουν 437,5 ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους παντρεμένους με ένα παιδί. Βλέπουμε και εδώ τις κλίμακες. Έως 6.000 ευρώ, 900 ευρώ λαμβάνουν. Μέχρι τις 12.000 λαμβάνουν 700 ευρώ και μέχρι τις 18.000 λαμβάνουν 500 ευρώ. Τώρα, έχουμε και τις επιστροφές, όπως είπαμε πριν, σε συνταξιούχους. Θα λάβουν 315 εκατομμύρια ευρώ, 400.000 συνταξιούχοι και η πληρωμή θα γίνει με την καταβολή της σύνταξης Δεκεμβρίου. Επίσης, όσοι παίρνουν σύνταξη 1.100 ευρώ θα έχουν επιστροφή 240 ευρώ. Για τα 1.200 επιστροφή 370 και για μία σύνταξη 1.300 ευρώ, η επιστροφή θα είναι 450 ευρώ. Και ολοκληρώνουμε για να δούμε τι γίνεται και με την ΔΕΗ. Εδώ θα έχουμε λοιπόν την κάλυψη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από το μέρισμα που θα δώσει η κυβέρνηση. Η ΔΕΗ πάνε 360 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει όμως στη ΔΕΗ μια τρύπα 700 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους καταναλωτές το επόμενο έτος, ενώ θα υπάρξουν μειώσεις για 300.000 δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου. Αυτές λοιπόν είναι οι λεπτομέρειες του κοινωνικού μερίσματος. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πιστωθούν και στους λογαριασμούς. Και τώρα από αυτό το θέμα έχει ενδιαφέρον να περάσουμε και στα επιχειρηματικά κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Γκίτσι μια έρευνα την οποία έκανε η εταιρεία Deloitte. Έχει κάποια ενδιαφέρουσα στοιχεία για το πού θα πάνε οι δαπάνες, πού θα πάει τέλος πάντων το κύριο μέρος της εορταστικής δαπάνης κατά τη διάρκεια των εορτών. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Σοφία. Λοιπόν, είναι η έκτη έρευνα που πραγματοποιεί η Deloitte, ναι, τα τελευταία χρόνια και δεν εξετάζει μόνο την ελληνική αγορά, αλλά συνολικά 10 ευρωπαϊκές αγορές. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι Έλληνες βρίσκονται στην πέμπτη θέση των μειών γαλαντόμων σε ό,τι αφορά τα έξοδα για τις εορτές των Χριστουγέννων.
Προτίθεται να ξοδέψουν 450 ευρώ, όταν ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι στα 445 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τα περισσότερα θα τα δαπανίσουν για την αγορά φαγητών και ποτών, 157 ευρώ. Ναι. Για δώρα κυρίως ρούχα και παπούτσια, 136 ευρώ. Για ταξίδια, 83 ευρώ και για διασκέδαση, 75 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η πρόθεση για τις αγορές. Δεν σημαίνει ότι θα ξοδέψουν ακριβώς τόσα ή όλοι οι Έλληνες θα ξοδέψουν τόσα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρσι, σχετικά με την πρόθεση και την υλοποίηση των αγορών, υπήρξε μια αύξηση. Δηλαδή, λέμε ότι θα ξοδέψουμε λιγότερα λόγω κρίσης, απεσιοδοξίας, αλλά τελικά όταν φτάνουμε στο ταμείο ή στο κατάστημα, αγοράσουμε περισσότερα. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αισιοδοξία στους Έλληνες καταναλωτές. Δείχνουν αισιοδοξία τα στοιχεία. Να σε διακόψω, Σοφία. Ναι. Τα στοιχεία δεν δείχνουν αισιοδοξία, δείχνουν απεσιοδοξία στους Έλληνες. Απλώς είναι διαφορετικά το καταναλωτικό μοντέλο. Ναι. Από τις αγορές που εξετάστηκαν, ναι, οι πιο φτωχοί σε εισαγωγικά είναι Ολλανδοί. Και είναι παράδοξο, γιατί το μέσο εισόδημα ενός Ολλανδού είναι πολύ, πολύ, πολύ ψηλότερο από το Έλληνα. Οι πιο καλαντόμοι, ναι, είναι οι νοτιοευρωπαίοι. Είναι διαφορετικό καταναλωτικό μοντέλο. Ναι, οπότε είμαστε γαλαντόμοι από τη μία πλευρά. Όταν φτάνουμε στα καταστήματα, ξοδεύουμε χρήματα. Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει απεσιοδοξία. Απλά προσπάθησα ναι, για την να συνδέσω. Και... Απλά ναι, ξέρεις, αυτό. Από το γεγονός ότι βρισκόμαστε υψηλότερα από το μεσόωρο, αυτό με κάνει να παραξενευτώ για το πώς μπορεί να συνδέσει το ένα με το άλλο. Όντως, έχεις δίκιο. Και πιθανότατα να είναι ένα μέρος να βγαίνει και από τα μαύρα χρήματα που λένε ότι υπάρχουν ή από τα σεντούκια και τα στρώματα. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι οι 15% Έλληνες δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν καμία αγορά, κανένα έξοδο τα Χριστούγεννα. Είναι υψηλό το ποσοστό, χαμηλότερο όμως σε σχέση με πέρσι που ήταν πάνω από 20%. Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, ποιες άλλες χώρες έχει συμπεριλάβει στην ερευνά της η Είναι Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, που είναι πιο χαμηλή σε έξοδα, η Ρωσία και για πρώτη φορά η Μεγάλη Βρετανία, που εκεί πέρα φαίνεται και μια απεσιοδοξία για το μέλλον της χώρας μετά και τον Brexit. Κατάλαβα. Εδώ θα πρέπει να σου πω, επειδή βγήκε πριν από λίγο μια έρευνα, κάποια στοιχεία της Nielsen. Η Nielsen κοιτάει την κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Λοιπόν, από τα στοιχεία της Nielsen, και σε πάω τώρα σε ένα άλλο που είναι τα πιο πρόσφατα, είναι τι έχουμε καταναλώσει στο δίκτυο. Προκύπτει ότι η αγορά κινήθηκε στο δεκάμενο οριακά θετικά, 0,4%. Είναι ο τέταρτος μήνας από το Μάιο, μάλλον στο δεκάμενο είμαστε στο συν 0,4. Ναι. Στο οκτάμενο ήμασταν στο συν 1%. Το ενδιαφέρον από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι τον Οκτώβριο, ναι, τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, η αγορά κινούνταν υψηλά θετικά, 7,5, 3,6, 5,4 και 3,2. Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου η κατανάλωση υποχώρησε 6,4%. 6,4% μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα, εξηγεί η Nielsen που οφείλεται αυτό. Δεν με δίνει ανάλυση των στοιχείων για ποιο λόγο υπήρξε τόσο μεγάλη καθίζηση. Ναι. Εικάζουμε ότι είναι αφενός ότι είναι το τελευταία εβδομάδα του μήνα, όπου έχει εξαντληθεί το εισόδημα σε άλλες αγορές τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες. Και να μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο συνεχίζουμε να πληρώνουμε τις δόσεις ένθια, φόρων και άλλων υποχρεώσεων. Οπότε για αυτούς τους λόγους περισσότερο, μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα, για να κλείσουμε με το θέμα των εορτών, δεν ξέρω αν η Deloitte προχώρησε σε κάποιες λεπτομέρειες για το που επιλέγουν να πάνε οι καταναλωτές, σε ποια καταστήματα, αν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχουμε συζητήσει εδώ από την εκπομπή στο παρελθόν, θα είναι μέσα στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών. Υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία που να μας δείχνουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγορών? Το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πιο πίσω στις προτιμήσεις των καταναλωτών, γιατί οι αγορές των Χριστουγέννων εορτών συνδέονται και με την εμπειρία. Πάω στο κατάστημα, αισθάνομαι τα Χριστούγεννα, να τα μυρίζω, βλέπω τα στολισμένα καταστήματα, άρα είναι πιο συναισθηματική η κατανάλωση. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία,
Τα πολυκαταστήματα για τις αγορές των χριστουγεννιάτικων δώρων παρουσιάζουν πτωτική τάση στην προτίμηση των Ελλήνων, 17% εφέτος από 25% πέρσι. Mm-hmm. Οι εξειδικευμένες αλυσίδες 26% εφέτος από 24% πέρσι, ενώ ενισχύεται η προτίμηση στα σούπερ μάρκετ που το 14% των καταναλωτών δηλώσει που θα αποταθούν εκεί για να αγοράσουν τα δώρα των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Δώρα, τρόφιμα κλπ. Μάλιστα, γιατί έχουν και χαμηλότερες τιμές. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές των καταναλωτών και την περίοδο εκείνη. Τώρα, Χριστίνα, συγγνώμη Αλεξάνδρα, μιλάγαμε για τα Χριστούγεννα και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, ναι, μου είπες ότι έχεις και κάποιες πληροφορίες για τον κλάδο Οινοποιίας. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Λοιπόν, τα ελληνικά Οινοποιία είναι κατά βάση πάρα πολύ μικρά. Οπότε αναμένεται να υπάρξει μια συγκέντρωση μικρών Οινοποιών σε μεγαλύτερα σχήματα. Ναι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάννης, το κτήμα Κυριάννη, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα, που ανήκει στην οικογένεια Μπουτάρη, του Γιάννη Μπουτάρη, ναι, ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του κτήματος Σιγάλα, που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε προκατακτικό στάδιο. Mm-hmm. Ήδη όμως το κτήμα Κυριάννη ελέγχει 40% του κτήματος Σιγάλα, ενώ δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 90% μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Παράγοντες αγοράς υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες κινήσεις. Δεν αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο κτήμα Κυριάννη και από άλλους συνοποιούς. Μάλιστα. Οπότε σημαντική πληροφορία αυτή, γιατί μεταφέρουμε εδώ, μεταφέρουμε το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ και την κρατάμε να δούμε αν θα έχουμε και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν έχουμε από τα επιχειρηματικά θέματα της ημέρας που ξεχώρισαν. Σε αυτό το σημείο νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή για χρήσιμες πληροφορίες και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για να δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Θα ξεκινήσουμε από το ισοζύγιο της αγοράς με τους κερδισμένους και τους χαμένους της σημερινής συνεδρίασης. Λοιπόν, βλέπουμε 14 μετοχές να ενισχύονται, 23 να υποχωρούν και 15 να είναι αμετάβλητες αυτή την ώρα.
Ενώ αναλυτικότερα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση βλέπουμε ότι ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει σήμερα, δίνει στήριξη, ενισχύεται κατά 2,78% και ο λόγος είναι ότι τα πήγε αρκετά καλά στα αποτελέσματα 9 μήνους. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε μία αύξηση 64,1% στα κέρδη τρίτου τριμήνου και τα καθαρά κέρδη 9 μήνου έφτασαν τα 109 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ υπήρξε μία μείωση 5,3%. Ωστόσο, στα κέρδη τριμήνου η άνοδος ήταν 64,1%. Τώρα, τα καθαρά έσοδα προεισφορών από VLTs έφτασαν το 9 μήνο στα 25,7 εκατομμύρια ευρώ και εδώ είχαμε μία σημαντική αύξηση. Σε γενικές γραμμές τα νούμερα ήταν καλά του ισολογισμού και γι' αυτό το λόγο σήμερα ενισχύεται. Προχωρώντας, η Eurobank με κέρδη 1,75% και η Alpha Bank στο συν 0,68%. Η Aegean επίσης με κέρδη 0,51%. Η Πειραιώς ενισχύεται κατά 0,46%. Ανακάμπτουν λοιπόν σήμερα οι τράπεζες. Φόλι-φόλι με άνοδο 0,44% και η μετοχή της Μυτιλινέως βλέπουμε να ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,32%. Ελάκτορ, Εθνική Τράπεζα και Τέρνα Ενεργειακή είναι αμετάβλητες, όπως και η μετοχή του Τιτάνα. Βιοχάλκο, ξεκινάμε με πτώση εδώ 0,35%. Η Motor Oil υποχωρεί κατά 0,39%. Η οποία Motor Oil πραγματικά ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, κατέγραψε ρεκόρ εξαγωγών και είχε μάλιστα και αρκετά μειωμένες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ενοποιημένα κέρδη της Motor Oil έφτασαν στα 228 εκατομμύρια. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα 5,73 εκατομμύρια. Και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ξεπέρασαν το 75%. Και επίσης επιστρέφει μάλλον και στην καλή εποχή ημερισμάτων. Δίνει προμέρισμα 0,30 ευρώ αναμετοχή. Θα δούμε περισσότερα για τα αποτελέσματα της Motor Oil και στην συνέχεια. ΕΧΑΕ στο μείον 0,45%, ο ΤΕ υποχωρεί κατά 0,49%, η μετοχή της Τζάμπο στο μείον 0,53%, Γρυβάλια με πτώση 0,58%, η Εκτέρνα στο μείον 0,96%, η ΕΙΔΑΠ υποχωρεί κατά 1,03%, τα ελληνικά πετρέλαια με πτώση 1,06%, Coca-Cola 3Ε στο μείον 1,09%, η ΔΕΗ βλέπουμε να καταγράφει πτώση 1,51%, η οποία ΔΕΗ παίρνει και τα 360 εκατομμύρια ευρώ από το μέρισμα και αναμένεται να αξιοποιήσει αυτή τη ρευστότητα με τον καλύτερο τρόπο, όπως ανακοίνωσε και ο επικεφαλής της. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα κονδύλια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, να θυμίσουμε. Ενώ σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, καθώς αντιπροσωπεία της συμμετείχε σε επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Στην αποστολή συμμετείχαν και σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Και επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ διατηρεί και θυγατρική στην γειτονική χώρα, την οποία έχει επισκεφτεί. Συνεχίζουμε με τον ΟΛ που υποχωρεί κατά 1,84% και η Lambda Development με πτώση 2,31%. Και θα επιστρέψουμε στη Motor Oil, η οποία, όπως είπαμε, είχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 9 μήνο του 2017. Αυτό αναφέρει ο ισολογισμός της. Εισηγμένη αύξησε τα καθαρά της κέρδη, πέτυχε και νέα ρεκόρ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 228 εκατομμύρια ευρώ με μία αύξηση 17,8%. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Ρεκόρ παραγωγής, πωλήσεων και εξαγωγών πέτυχε στο 9 μήνο του 2017 η Motor Oil. Βασικοί καταλήτες για τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας ήταν η αύξηση των εξαγωγών, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διήλυσης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, καθώς και αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά. Τα ανοποιημένα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 228,71 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17,81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, που είχαν ανέλθει στα 194,12 εκατομμύρια. Πάνω από 28% ήταν η άνοδος στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, που διαμορφώθηκε στα 5,73 δισεκατομμύρια ευρώ από 4,47 δισεκατομμύρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι ισχυρές επιδόσεις και υψηλή κερδοφορία δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να διανύμει προσωρινό μέρισμα 0,30 ευρώ αναμετοχή, ενώ τον περασμένο Ιούνιο η Γενική Συνέλευση της εταιρείας είχε αποφασίσει να διανύμει πάνω από 99,7 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα για τη χρήση του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,90 ευρώ αναμετοχή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για να δούμε λίγο αναλυτικότερα τι συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αναζητά μια κατεύθυνση, εξακολουθεί να έχει τις αδυναμίες του. Ο κύριος Γιάννης Βλαχάκης, σύμβουλος διοίκησης της Κύκλος Χρηματιστηριακή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει το σχόλιο του. Κύριε Βλαχάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Ροδοπούλου. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι βλέπετε για την ελληνική αγορά, η οποία έχει χάσει πλέον ένα σημαντικό σημείο στήριξης από τις 725 μονάδες. Έχει καταγράψει σημαντικές ρευστοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τράπεζες βρέθηκαν για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο. Σήμερα βλέπουμε να καταφέρνει να αντισταθεί, γιατί υπάρχουν έντονες ρευστοποιήσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές. Τι βλέπετε για τις επόμενες ημέρες και πλέον πού υπάρχουν σημεία στήριξης για την ελληνική αγορά? Κοιτάξτε, κυρία Ροδοπούλη, είναι γεγονός ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 6 συνεχόμενες συνεδριάσεις πριν από τη χθεσινή, ότι υπήρχε μια διολίσθηση του γενικού δείκτη. Ναι. Η χθεσινή αντίδραση μένει να φανεί αν ήταν απλώς μια αντίδραση σε αυτό το σερί το πτωτικό ή αλλάζει κάτι, και νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα είναι κρίσιμη για να μας δείξει αν κάτι αλλάζει. Εάν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε θετικά, δηλαδή να γυρίσουμε πάνω από τις 720-725 μονάδες, τότε θα πρέπει να κοιτάμε πλέον τα επίπεδα των 700 μονάδων και κατά πόσον εκεί θα πρέπει να κρατηθούμε. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος τώρα που δεν υπάρχουν κάποιοι καταλύτες που θα μπορέσουν να μας δώσουν μια δυναμική, και προφανώς φαίνεται ότι υπερισχύουν οι ανησυχίες σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτή τη διολίσθηση και το γενικό δείκτη. Νομίζω ότι ένας καταλύτης σημαντικός που θα μας δώσει μια κατεύθυνση θα είναι το τι θα συμβεί στις 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή ουσιαστικά είναι το τελευταίο Eurogroup της χρονιάς. Ναι. Και παράλληλα τότε θα είναι και η δημοσιοποίηση των στοιχείων για το ΑΕΠ του 9 μήνου. Νομίζω αυτά τα δύο θα είναι ικανά. Α, θα είναι μαζί αυτά τα δύο. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν τότε θα είναι σημαδιακό εκείνο το, θα είναι κομβικό σημείο για να μας δώσει και ένα στίγμα κατά πόσον θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε πλέον. Εγώ θα ήλπιζα προς το θετικότερο πλέον. Ξέρετε, για να έχουμε και κάτι καλό από το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει κυρίως με τους πληστηριασμούς, γιατί νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τώρα ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του οικονομικού επιτελείου. Έχει κολλήσει λίγο το Σωστά. θέμα αυτό. Και αυτό ήταν και ένας από τους, αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες, νομίζω, που οδήγησαν στην επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος αυτό το διάστημα. Όχι αποκλειστικά ναι. αυτός, αλλά ήταν και αυτός, δηλαδή με δεδομένο ότι δεν υπήρχε κάποιος καταλύτης, οτιδήποτε βγαίνει με αρνητική χρειά βοηθάει σε αυτή την επιδείνωση στο κλίμα. Να σας ρωτήσω, η ανταλλαγή των ομολόγων, η οποία επίκειται, αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να ανακοινωθεί, δηλαδή θα δούμε την ανταλλαγή 20 ομολόγων με πέντε νέους τίτλους ομολόγων. Είναι τεχνικό το θέμα, ωστόσο θα βοηθήσει και αυτό κάπως την αγορά? Κοιτάξτε, νομίζω οπωσδήποτε θα είναι ένα θετικό στίγμα και αυτό, γιατί δείχνει ότι συνεχίζεται η πορεία προς την έξοδό μας προς τις αγορές, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εφικτή προς την επόμενη χρονιά μετά τον Αύγουστο. Οπωσδήποτε θα είναι θετικό, δεν ξέρω όμως πόσο είναι ικανό να δημιουργήσει κάτι ιδιαίτερα έντονο χρηματιστηριακά. Μάλιστα. Μπορεί να μας βοηθήσει όμως να διατηρηθούμε, βάση περιπτώσει, σε ένα εύρος τιμών, να μην διολυστήσουμε περαιτέρω αυτό το διάστημα, εν αναμονή και των ημερομηνιών που είπαμε τις αρχές Δεκεμβρίου που θα έχουν την εξελίξη. Λοιπόν, κρατάμε μια στάση αναμονής, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και οι εξελίξεις, αυτά που αναμένουμε τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ έχουμε και τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 9 μήνου των ελληνικών εισηγμένων. Σε γενικές γραμμές, αυτό που έχουμε δει είναι ότι πολλές από τις εισηγμένες θα πάνε αρκετά καλά. Και το κρατάμε αυτό σαν κάτι θετικό και σαν να βλέπουμε ότι
οι εταιρείες κρατούν μια πιο ανεξάρτητη πορεία σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο. Αυτό ισχύει και χρηματιστηριακά. Ακριβώς. Νομίζω το έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν, παρά την πτώση που έχει συμβεί στο χρηματιστηριακό δίκτυο, βλέπουμε να έχουν υπεραποδώσει. Το δυσάρεστο είναι ότι ξέρετε ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι ήδη ακριβές αυτές οι συμμετοχές. Και συνεχώς γίνονται ακριβότερες. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν τολμάει να επενδύσει τα μη τραπεζικά γιατί δείχνουν ακριβώς θετική συμπεριφορά και συνεχίζουν να έχουν αυτή τη θετική συμπεριφορά. Μάλιστα. Είχαμε και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Μυτιλινέως, η οποία πραγματικά κατέγραψε σημαντική αύξηση στα κέρδη της. Βλέπω εδώ στα 123,1 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Ο κλάδος, ο συγκεκριμένος, βλέπουμε ότι τα έχει πάει αρκετά καλά και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου έχουν σημαντική τόνωση. Υπάρχουν εταιρείες με εξωστρέφεια, οι οποίες έχουν δείξει πάρα πολύ καλές αποδόσεις και έχουν μια ανθεκτικότητα στην κρίση, όπως και ο Μυτιλινέως, όπως είπατε και η Motor Oil που εντυπωσίασε τα αποτελέσματά της, αλλά και άλλες εταιρείες οι οποίες δείχνουν ότι με την κρίση μπορούν και βελτιώνουν τελικά τις δομές τους έτσι ώστε να βελτιώσουν και την κερδοφορία τους. Και μερισματικά, και μερισματικές αποδόσεις, είδατε ο Πάπου, όπως είπατε, και η Motor Oil και άλλες εταιρείες δίνουν και σοβαρές μερισματικές αποδόσεις που κανείς θα πρέπει και να τις κοιτάει σε αυτές τις περιόδους των χαμηλών επιτοκίων. Έτσι έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια. Και όχι μόνο να εστιάζουμε στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες σίγουρα μας δελεάζουν, βρίσκονται αρκετά χαμηλά, κάνουν μεγάλες διακυμάνσεις και δίνουν ευκαιρίες έτσι για υψηλότερα κέρδη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ασφαλείς εταιρείες, τις οποίες πραγματικά αξίζει να εμπιστευτείς, αν και εφόσον θέλεις να επενδύσεις κάπου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Βελαχάκη πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Και εμείς, αν είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξη ΚΝΕΟΥ και την συνάδελφο Ειρήνη Γεωργιλέα, η οποία θα μας μεταφέρει αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας Μυτιλινέως, ο οποίος όμιλος κατέγραψε σημαντικότατη αύξηση στα καθαρά κέρδη. Βλέπω εδώ πολύ επιφανειακά και γρήγορα στον ισολογισμό ότι το περσινό εννεάμινο είχε καταγράψει 16,6 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη και τελικά φέτος αυξήθηκαν στα 123,1 εκατομμύρια. Ειρήνη Γεωργιλέα θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, σε ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι Σοφία. Όντως είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα καθαρά κέρδη του ομίλου. Όπως είπες και εσύ, από τα 16,6 εκατομμύρια πήγαμε στα 123,1 εκατομμύρια. Βέβαια, πρέπει να πούμε πού οφείλεται αυτό. Γενικά, πριν πούμε αυτό, ας πούμε και τον κύκλο εργασιών, διότι και εδώ είχαμε σημαντική αύξηση κατά 23,9%. Ο κύκλος εργασιών και αυτός κατέρευσε πολύ μεγάλη αύξηση και τα λειτουργικά κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 226,1 εκατομμύρια από 128,3 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό εννιάμινο. Και τα λειτουργικά κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψαν αύξηση 76,3%. Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Πού οφείλεται αυτό? Σε ανακοίνωσή του, ο Όμιλος τόνισε πως τα αποτελέσματα του εννιαμήνου έχουν ωφεληθεί από το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση με την σερβική εταιρεία. Να υπενθυμίσουμε πως το 1996 ο Όμιλος συνεργάστηκε με μια σερβική εταιρεία. Από το 2004 και μετά όμως η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ανήκει και στο δημόσιο, δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της και μάλιστα αργότερα και η σερβική κυβέρνηση επικύρωνε την αθέτηση των υποχρεώσεων της συγκεκριμένης εταιρείας με σχετική νομοθεσία που είχε περάσει και προκειμένου να βρεθεί μία λύση, ο Όμιλος Μυτιλινέως απευθύνθηκε στο δικαστήριο. Τώρα λοιπόν είχαμε την δικαίωση, είχαμε την αποζημίωση και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυτά τη σημαντική άνοδο και στα καθαρά κέρδη και στα λειτουργικά κέρδη, αλλά είχαμε και σημαντική άνοδο και στον κύκλο εργασιών.
Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αυτά έχουμε λοιπόν από τον Όμιλο Μυτιλινέως. Γενικά ο κλάδος της ενέργειας θα έχει πάει πάρα πολύ καλά, όπως λέγαμε και με τον κύριο Βλαχά, και η Motorola έδειξε πολύ ανεβασμένα, ενισχυμένα αποτελέσματα. Τώρα σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Εν τω μεταξύ βλέπω και στο δίκτυο Bloomberg ανακοινώθηκε και η ανεργία στην Μεγάλη Βρετανία στο 4,3%, όπως προέβλεπαν και οι αναλυτές. Τα ποσοστά αυτά φαντάζουν πολύ χαμηλά για εμάς που έχουμε διψήφια ποσοστά. 4,3 λοιπόν η ανεργία στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με όλες τις λεπτομέρειες από το διήμερο Supermarket Forum του 2017 που διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά η BNB Εκδοτική και το περιοδικό Κόσμος του Supermarket. Το SPC βρέθηκε εκεί, καθώς το φόρουμ αποτελεί σημείο συνάντησης των ανθρώπων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Εμείς θα περάσουμε να δούμε τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Βεβαίως, μένετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα του SPC. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Γεια σας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Supermarket Forum 2017, το οποίο και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης των ανθρώπων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Κατά τη διάρκεια του Forum δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε supermarket, παραγωγούς και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό, ενώ η κυρία Μέρη Χατζάκου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, βραβεύτηκε ως γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς για τις επιδόσεις της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά. Η ΜΕΒΓΑΛ είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το 1950 με μακρά ιστορία στα γαλακτοκομικά, με πολλές εξαγωγές που σήμερα βραβευτήκαμε κιόλας. Άρα η προσπάθειά μας είναι η ΜΕΒΓΑΛ και πάντοτε η ΜΕΒΓΑΛ να πετυχαίνει και να είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές της. Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές χώρες, σε 36 χώρες. Βέβαια οι πυλώνες είναι κυρίως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία, και επεκτηνόμαστε σε πολλές άλλες χώρες, αλλά οι 5 μεγαλύτερες χώρες είναι αυτές που σας είπα. Τι ποσοστό επί του τζίρου σας καλύπτει η εξαγωγική σας δραστηριότητα? Σήμερα είναι το 35% του τζίρου μας. Και οι εξαγωγές οι οποίες ξεκινήσαν από το 1985 έχουν εδραιώσει την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ στον καταναλωτή, κυρίως της Ιταλίας αλλά και όχι μόνο, και της Γερμανίας. Και το 20% των γιαουρτιών που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη, το 20% είναι προϊόντα ΜΕΒΓΑΛ. Άρα λοιπόν το 1 στα 5 γιαούρτια είναι προϊόν ΜΕΒΓΑΛ. Σύμφωνα με την κυρία Χατζάκου, υπάρχουν ευχάριστα μηνύματα για την κατανάλωση στην Ελλάδα, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ θα κυκλοφορήσει και νέες κατηγορίες προϊόντων μέχρι το τέλος του 2017 και μέσα στο 2018.
Έχουμε ευχάριστα μηνύματα τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο για τη Μευγάλ, γενικά για την ελληνική κατανάλωση. Τα πράγματα αλλάζουν και ο Έλληνας καταναλωτής ξαναγυρνάει σε ρυθμούς κανονικούς. Οι πρώτοι 4 μήνες ήταν δύσκολοι για όλη την ελληνική αγορά στα τρόφιμα, αλλά αυτή τη στιγμή τα μηνύματα είναι καλά. Την ίδια πορεία ακολουθεί και η Μευγάλ, η οποία 4 μήνες έτρεχε με πτωτικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε καλά και πιστεύω ότι θα κλείσουμε σε ένα καλό τζίρο. Έχω ευχάριστα νέα για όλους μας, γιατί η εταιρεία Μευγάλ δραστηριοποιείται και δημιουργεί. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Δεν θέλετε να μας πείτε κάτι? Δεν θα ήθελα να δεσμευτώ, αλλά είναι προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, τα οποία θα κυκλοφορήσουν προς το τέλος του 2017 και μέσα στο 2018. Κάτι που ήταν πολύ καινούριο και καινοτόμο είναι τα δύο μας προϊόντα, τα γκουρμέ, που είναι με γεύση μέντας και γεύση πορτοκαλιού, με βέλγικες σοκολατίτσες από πάνω, το οποίο προϊόν έχει βραβευτεί το με μέντας, σαν καινοτόμο προϊόν στην Ανούγκα. Έχω ευχάριστα νέα, αλλά την επόμενη φορά θα τα πούμε. Σύμφωνα πάντως με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ της αλυσίδας Μασούτης, Σταμάτη Δαβίδ, και το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο και τους καταναλωτές. Γενικά η χρονιά αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά η οποία δείχνει τη σκληρή της πλευρά. Ενώ υπήρχε μια αισιοδοξία, θα έλεγα, κατά το πρώτο εξάμηνο, από το δεύτερο εξάμηνο και μετά, παρόλο τη μεγάλη, ας το πούμε, τουριστική ανάπτυξη που λένε κάποιοι ότι είχαμε, αυτό φάνηκε από το Σεπτέμβριο και μετά ότι δεν ανταποδίδεται. Οδεύουμε προς τους τελευταίους μήνες του χρόνου και θα έλεγα ότι το να κλείσει μία χρονιά στο μηδέν ή λίγο πιο κάτω από το μηδέν θα είναι επιτυχία για τις επιχειρήσεις του κλάδου του σούπερ μάρκετ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες θα μας δίνανε κάποια δείγματα ανάπτυξης. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα τούνελ το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να οδηγεί κάπου. Ακούγεται λίγο απεσιόδοξα, αλλά δεν υπάρχουν αυτά οι προϋποθέσεις που να μας κάνουν αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά. Θα είναι μια χρονιά περίπου όπως και η φετινή μας χρονιά και ίσως και λίγο δυσχερέστερη. Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κύριο Δαβίδ, για να μπουν οι βάσεις ώστε να εισέλθουμε σε φάση ανάκαμψης, είναι η αλλαγή της ψυχολογίας του καταναλωτή. Πιστεύω είναι ότι πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς. Πρέπει να δοθούν εκείνες οι προϋποθέσεις, να στηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις οι οποίες θα γυρίσουν λίγο την όλη κατάσταση. Βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από την πολιτεία. Πιστεύω ότι πρέπει και η πολιτεία να σκύψει λίγο πάνω από το δικό μας χώρο και να δώσει και ένα έναυσμα ότι κάτι αλλάζει, το οποίο και θα το εκλάβει και ο καταναλωτής, ο οποίος δυστυχώς είναι πάρα πολύ φοβισμένος και συνεχίζει να δέχεται χτυπήματα από πολλές πλευρές. Παρουσία στο φόρουμ είχε και η πρωτοβουλία Ελλαδικά μας. Το Ελλαδικά μας είναι μια πρωτοβουλία που έχει γεννηθεί πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 32 εταιρείες μέλη. Και οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια για να μπουν στο Ελλαδικά μας είναι αυτές που πληρούν το τρίπτυχο έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δηλαδή, τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας πρέπει να ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Έλληνες. Η έδρα της Ελλάδας φυσικά να είναι στην Ελλάδα, να φορολογείται δηλαδή η εταιρεία στην Ελλάδα. Και η παραγωγή φυσικά να είναι στην Ελλάδα, να χρησιμοποιούνται ελληνικές πρώτες ύλες. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να πάρει κοντά της όλες τις ελληνικές εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Και η λογική είναι ότι οι εταιρείες αυτές επιστρέφουν περισσότερα χρήματα στην ελληνική οικονομία από τις εταιρείες που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Ο στόχος είναι να καταλάβει ο καταναλωτής ότι επιλέγοντας ένα προϊόν από μια εταιρεία του Ελλαδικά μας, θα επιστρέψει στον εαυτό του, στην τοπική, στην ελληνική κοινωνία, περισσότερα χρήματα. Για την εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντοπόλες μίλησε στο φόρουμ ο Γενικός Διευθυντής της Γιάννης Πυλίδης, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου καταστημάτων Καφέ Παντοπολίων με την επωνυμία Γρήγορα.
Κατορθώσαμε να ενώσουμε όλα αυτά τα μικρομεσαία καταστήματα κάτω από ένα ΦΜΗ, κάτω από μία εταιρεία, ώστε να μπορούμε να πάρουμε υψηλότερες παροχές, να τους δώσουμε υψηλότερες παροχές και να τους κάνουμε πιο ανταγωνιστικούς. Έχουμε 4 μπράντες που διαχειριζόμαστε. Την μπράντα Ελληνικά Μάρκετ, που έχει 145 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Την μπράντα Πρόοδος Μάρκετ με 115 καταστήματα. Την μπράντα Ήλιος Μάρκετ με 70 καταστήματα. Και τώρα πρόσφατα ξεκινάμε μια καινούργια δραστηριότητα με τα λεγόμενα καφεπαντοπολία, με την ονομασία Γρήγορα, τα οποία θα είναι καταστήματα 100 με 120 τετραγωνικά μέτρα, που θα είναι κανονικό παντοπολείο με όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, αλλά με λιγότερες μπράντες, και ταυτόχρονα θα πουλάει και καφέ και τσιγάρο. Θα είναι σε κεντρικά σημεία της πόλης και θα εξυπηρετεί τον καταναλωτή, ο οποίος έχει μείνει από κάποια προϊόντα. Καλύπτουν από το Βόλο μέχρι Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη. Εκεί είναι η δραστηριότητά μας μέχρι στιγμής. Για τη συνεργασία του αγροτικού συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς με την Green Cola μίλησε ο διευθύνων συμβουλός της Χρήστος Σταμάτης. Είμαι και εγώ σήμερα εδώ πέρα εκπροσωπώντας τον αγροτικό μας συνεταιρισμό, τον συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς. Τον πρώτο συνεταιρισμό που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παράγει τελικά προϊόντα στέβιας. Πλέον τα προϊόντα μας μπορεί ο κάθε καταναλωτής να τα βρει σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της ελληνικής επικράτειας. Είμαστε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ελληνικές σούπερ μάρκετ αλυσίδες. Αλλά είμαι εδώ πέρα για να επικοινωνήσω ακόμη περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία που έχουμε με την Green Cola Ελλάς, μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί πλέον σαν στέβια δικά μας προϊόντα. Η συνεργασία με την Green Cola Ελλάς έχει ξεκινήσει εδώ περίπου 6 μήνες. Σταδιακά η Green Cola αλλάζει ποσοστό της στέβιας που χρησιμοποιούσε με δικά μας προϊόντα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό στέβιας θα χρησιμοποιεί η εταιρεία, θα είναι από, δική μας στέβια. Από στέβια που παράγεται 100% στα ελληνικά χωράφια. Εμείς τώρα πλέον σαν συνεταιρισμός, είμαστε σαν συνεταιρισμός που πλέον της ελληνικής αγοράς αρχίζουμε και επικοινωνόμαστε και πέραν αυτής. Στην Ευρώπη σε πρώτη φάση, αλλά και στην αγορά του Καναδά και της Αμερικής. Μικρά βήματα βέβαια, αλλά σταθερά. Αργήσαμε λίγο, αλλά θέλαμε πρώτα να καλύψουμε την ελληνική αγορά και μετά να βγούμε σε αγορές του εξωτερικού. Το Supermarket Forum διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Β και Β εκδοτική διαφημιστική και το περιοδικό «Ο κόσμος του Supermarket». Στόχος του διημέρου είναι η συγκέντρωση του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας των προμηθευτών, ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ο οποίος παρόλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα και κρίση, αντέχει και μάλιστα ορισμένες εταιρείες πάνε και πάρα πολύ καλά, ειδικά στο εξαγωγικό επίπεδο.